Η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας είναι επιβαρημένη. Εκτοξεύτηκαν στους 367 διασωληνωμένοι και εντοπίστηκαν 242 νέα μεταλλαγμένα στελέχη. Από αυτά τα 226 είναι με τη μετάλλαξη της Μεγάλης Βρετανίας, 12 νέα με τη μετάλλαξη της Νότιας Αφρικής και ένα με τη μετάλλαξη της Ουγκάντας. Σήμερα η κατάσταση έχει γίνει χειρότερη γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή το στέλεχος της στην Ουγκάντα, το στέλεχος της Καλιφόρνιας και επιπλέον ένα υβρίδιο κορονοϊδός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πίεση στο σύστημα υγείας προβληματίζει και θα κρίνει την παράταση του lockdown. Η κατάσταση μεθ, αν μιλήσουμε για ποσοστό περίπου στο σύνολο της χώρας, είναι γύρω στο 75-78% καλυμμένες. Στο σύνολο της χώρας. Εάν πάμε όμως και εστιάσουμε στο λεκανοπέδιο που είναι στο σύνολο της χώρας. Ναι, ναι. Αν εστιάσουμε στο λεκανοπέδιο το οποίο μας απασχολεί, είναι γύρω στο 90%. Και παρά το γεγονός ότι συνεχώς ανοίγουν νέες κλίνες για τον κορονοϊό στην Αττική, οι ήρωες της πρώτης γραμμής είναι σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Από Δευτέρα είμαστε σχεδόν έτοιμοι και με υλικά και με προσωπικό να βάλουμε στη διάθεση του συστήματος άλλες 12 κλίνες εντατικής θεραπείας. Η επιχείρηση ελευθερία συνεχίζεται και τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων. Αυτό που ελπίζουμε είναι ότι μέχρι το Πάσχα θα έχουν εμβολιαστεί όλοι οι ευπαθείς, μεγάλη σε ηλικία και έχοντες υποκείμενα νοσήματα. Mm-hmm. Αυξηθεί και η θερμοκρασία, θα μπορούμε να ζούμε εκεί έξω, οπότε θα πέσει η μεταδοτικότητα. Από νωρίς το πρωί συνεδριάζουν οι ειδικοί του Υπουργείου Υγείας και μελετούν τον επιδημιολογικό χάρτη που φέρνει νέα μέτρα στο τραπέζι.